Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Πάμε έτσι λίγο να πάρουμε το σχόλιο και την οπτική του διαχειριστή της ιστοσελίδας Μεγανήσι News, Γιώργου Γαβρίλη, αναλυτή της Διάβγειας και όλων των αποφάσεων που βγαίνουν εκεί και που μας βοηθάει βεβάς και εμείς να επεκτείνουμε το ρεπορτάζ και να δημιουργούμε αίσθηση. Η αλήθεια είναι, το σχόλιο του έχει ενδιαφέρον. Ο Γιώργος έχει μια άποψη πολιτική, την οποία μας ενδιαφέρει να την καταθέτουμε εδώ και να συζητάμε στη δημόσια σφαίρα. Εξάλλου, νομίζω ότι όλοι, θεωρώ τον εαυτό μας σκεπτόμενους πολίτες, έτσι θα έπρεπε να είναι, Γιώργο. Δεν ξέρω αν ισχύει στον μέγιστο βαθμό αυτό, αλλά τέλος πάντων, ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Καλό απόγευμα στο πανέμορφο Μεγανήσι. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη, καλό απόγευμα στους ακροατές σου. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και να μας δώσεις λίγο το προεκλογικό κλίμα, εσύ όπως το εισπράττεις. Και στο μικρό το Μεγανήσι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος επίσημα πριν τρεις μέρες. Ξεκινάνε και οι περιοδίες, ξεκινάνε και τα διλήμματα. Πώς το αισθάνεσαι εσύ, τι βλέπεις? Κοίταξε, εγώ βλέπω σε γενικές γραμμές ότι δεν υπάρχει μια τοποθέτηση, μια δέσμευση επί των βασικών θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα για ποιο λόγο γίνεται. Έτσι, ούτε στο Μεγανήσι, ούτε στη Λευκάδα θα έλεγα, αλλά στο Μεγανήσι ιδίως καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή δεν έχουμε μια άποψη από τους υποψήφιους δημάρχους για τα ζητήματα του νησιού, τι θα πράξουν. Ούτε και παίρνουν θέση στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, όπως είναι τα δασικά, όπως είναι η Natura και άλλα. Να διορθώσω τώρα, δεν μιλάμε για τους δημάρχους τώρα, μιλάμε για τους υποψήφιους βουλευτές, γιατί οι περιφερειακές ακολουθούν. Απλά θες να πεις πως ακόμα δεν έχει ανοίξει η ατζέντα. Επειδή συμπίπτει ο χρόνος, έτσι, και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η προεκλογική περίοδο των βουλευτικών είναι και προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών. Εγώ τα θεωρώ αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Σωστά. Πάντως θέλω να σου πω ότι από το ρεπορτάζ που προκύπτει και σε επικοινωνία που είχα με τον κύριο Καβαδά, μου είπε, δεν μου το ανέπτυξε, μου είπε ότι και για το θέμα της Natura τα πράγματα να μην ανησυχούμε, έτσι μου είπε, και ότι θα δώσει εξηγήσεις κάποια στιγμή και θα τοποθετηθεί και το θέμα αυτό. Αυτό το θέμα πάντως μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πω πως ήταν ένα θέμα το οποίο ανέδειξε υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ στην Κεφαλονιά και εσύ έκανες πολύ καλή έρευνα βεβαίως, έψαξες λίγο να δεις τι πραγματικά συμβαίνει εκεί για να μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε τι έχει παίξει, η αλήθεια είναι. Ναι, έχει πάρει και ήδη, αφού δεν είναι και τόσο σοβαρό το θέμα τότε, πώς ένα-ένα τα δημοτικά συμβούλια παίρνουν αποφάσεις και ζητάνε πράγματα. Ναι. Καταρχάς έχουν εξωστρακηθεί με αυτό το, έτσι όπως φαίνεται το σχέδιο Natura, έχουν εξωστρακηθεί οι ψαράδες. Ναι. Και το Μεγανήσι έχει ψαράδες. Και η Λευκάδα έχει ψαράδες, φαντάζομαι. Και η Κεφαλονιά που έκανε θέμα και το αναδείξαν οι ψαράδες. Αλλά και εμείς, ας πούμε. Όταν απαγορεύεται η αγκυροβολία πάνω στη Natura, βέβαια υπήρξε μια δέσμευση ότι αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά μένει να το έχουμε γραπτός, μένει να έχουμε μια γραπτή δέσμευση. Μένει κάποιος να βγει και να πει, ρε παιδιά, έτσι θα γίνει. Να μην φτάσουμε στο ίδιο σημείο που φτάσαμε και με τα δασικά, να βρεθούμε προτετελεσμένων. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έχω οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Αρμυράς θα βρεθεί στα Γιάννενα στις 26 μέχρι 28 του μήνα, όπου θα υπάρξει εκεί μια διαβούλευση με τοπικούς φορείς και με τους μελετητές. Τώρα μένει να δούμε τι απόφαση θα πάρει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας και αν θα παραβρεθεί σε αυτή ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Λευκάδας. Για το Μεγανήσι δεν το συζητάω. Εμείς είμαστε τώρα, περιμένουμε τι θα κάνει η Λευκάδα. Βάζουμε μπροστά τη Λευκάδα ανάλογο για να τραβήξει το κάρο. Μάλιστα. Να πω ότι ο κύριος Τουλάτος είναι ο υποψήφιος βουλευτής, για να αποδώσω έτσι λίγο το θέμα που συζητήσαμε εδώ. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου κάνεις ένα σχόλιο. Θέλω λίγο να μου πεις πώς βλέπεις να διαμορφώνεται η προεκλογική ατζέντα και τη δυναμική των υποψηφίων με βάση τα δικά σου δεδομένα, Γιώργο. Κοίταξε να δεις. Δεν βλέπω κάποιον να τραβάει ιδιαίτερα. Να σου δώσω να καταλάβεις. Είμαστε εκεί. Όταν εκεί που είμαστε. Να τραβάει ιδιαίτερα, εκεί, τι εννοείς αυτό το να τραβάει ιδιαίτερα? Δεν παρουσιαστεί κάτι το καινούριο. Αν εξαιρέσουμε ότι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ας πούμε, παρουσίασε
δύο καινούρια πρόσωπα, ωραία, και ένα και δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως σε γενικές γραμμές δεν έχουμε κατεύθυνση πολιτικής. Μάλιστα. Και δεν έχουμε συζήτηση επί των πραγματικών ζητημάτων. Περισσότερο, ας πούμε, μας απασχολεί το θέμα τι έγινε με το Γεωργούλη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Το ότι η πολιτική ατζέντα τη δεδομένη χρονική στιγμή μπαίνει και μοιραία έχει να κάνει με το τι μας απασχολεί στην κεντρική πολιτική σκηνή και δεν αναλύουμε αυτά τα οποία πρέπει να αναλύσουμε, ίσως και με τα δικά μας προβλήματα, προφανώς, αλλά και όλα αυτά τα οποία είναι αντιμέτωπη η κοινωνία μας, έτσι δεν είναι? Ναι, προφανώς αυτό το έτσι όπως γίνεται ο προεκλογικός αγώνας φαίνεται να συμφέρει όλους. Έτσι θεωρώ. Για να μην σηκώνει κάποιος τους τόνους, γιατί φαντάζομαι, και δεν υπάρχει κανένας Έλληνας που να μην το πιστεύει αυτό, ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Μάλιστα. Κατά οποιοδήποτε τρόπο. Είτε θες ΣΥΡΙΖΑ κοινάλ, είτε θες Νέα Δημοκρατία κοινάλ, είτε και οι τρεις, είτε και οι δύο, θα έχουμε μια συνεργασία, προβλέπω. Μάλιστα. Μάλιστα. Και έτσι δεν πρέπει να αμβλύνονται οι διαφορές. Άρα λοιπόν θεωρείς ότι η συνεργασία είναι δεδομένη την επόμενη μέρα, ότι μπορούμε να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, όπως για παράδειγμα επισημαίνει ότι αυτό θα είναι λάθος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή θα πρέπει να μην ανησυχούμε? Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, δεν ξέρω, θέλω το σχόλιο σου. Βγήκε ο κύριος Βαρουφάκης και μίλησε για το σχέδιο Δήμητρα, είπε ότι ναι, αν με τα επιτόκια το θέμα οι δανειστές αρνηθούν, η Ευρώπη, ότι ναι, δεν θέλουμε, αλλά μπορούμε να πάμε στη δραχμή. Πρέπει να μπει αυτό το θέμα στην ατζέντα επάνω πάλι, το θέλουμε? Όχι, δεν χρειάζεται να μπει αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα αυτή στην ατζέντα, αλλά πρέπει να βάλουμε τα ζητήματα. Τι θέλουμε, τι υγεία θέλουμε, τι παιδεία θέλουμε, πώς θέλουμε την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό που βλέπουμε, αυτό που διακρίνεται και που διαφαίνεται για την επόμενη μέρα, είναι, για μένα δεν είναι και τόσο καλό για την κοινωνία, ας πούμε, και για τον απλό εργαζόμενο και για το μικρομεσαίο. Αυτό βλέπω εγώ. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν τα ζητήματα, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ποια θα είναι αυτή? Είδαμε αξιολογήσεις, είδαμε στα νοσοκομεία να γίνονται απογευματινά χειρουργία, να επιτρέπονται, να μπαίνει σιγά να γίνονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να γίνονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Βλέπουμε μια σειρά από νόμους και προεδρικά διατάγματα που κατευθύνουν, ας πούμε, τη χώρα προς μια κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση αυτή είναι ότι πρέπει να έχεις χρήματα για να ζήσεις. Ή δεν θα έχεις χρήματα, ή δεν θα έχεις και θα πεθάνεις. Αυτό. Και μάλιστα θα υπάρξουν και δύο ταχύτητες. Θα υπάρξουν αυτοί που έχουν πολλά χρήματα και αυτοί που δεν θα έχουν. Έτσι όπως φαίνεται. Έτσι. Δηλαδή στόχος για μένα είναι οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι. Αυτό βλέπω. Ό,τι και να λένε, όπως και να μας το φέρουν, όπως και να μας το πλασάρουμε, η επόμενη μέρα για αυτές τις δύο κατηγορίες είναι δύσκολη. Μάλιστα. Και έχουμε και θέματα διαφθοράς, κομματοκρατίας. Δεν αλλάζουν αυτά, δυστυχώς, έτσι δεν είναι? Αν δεν αλλάξουν αυτά, δεν αλλάζουμε χώρα. Δεν αλλάζει η χώρα, δεν αλλάξουν αυτά. Δεν αλλάζει το πρόβλημα με τα τρένα άμα βάλουμε δύο φύλακες εκεί στη σύραγγα και τους λέμε, ρε παιδιά, θα πετάει το τρένο, θα βάνετε μπροστά τις γεννήτριες και όταν θα φεύγει θα τις κλείνουμε. Ναι. Έτσι θα πάμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν μας κοροϊδεύουν στο εξωτερικό, μας γελάνε με αυτά που γίνονται. Αυτά γίνονται μόνο εδώ στην Ελλάδα, δεν γίνονται πουθενά άλλου σε καμιά ευρωπαϊκή και πολιτισμένη χώρα. Μάλιστα. Αυτά που συμβαίνουν εδώ. Βλέπω τώρα, ας πούμε, θα κάνει δικαστική αστυνομία. Υπάρχει, ξέρω εγώ, 700 άτομα, αλλά η δικαστική αστυνομία. Προφανώς το βγάζει προς τα έξω για να αποκτήσει εκλογική πελατεία. Δικαστική αστυνομία, πανεπιστημιακή αστυνομία, στη Βουλή αστυνομία, δημοτική αστυνομία. Καλά, πόσες αστυνομίες, ρε παιδί. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η πρεμούρα για να φτιάχνουμε συνέχεια θέσεις εκεί στο δημόσιο ή να τάσουμε. Πώς θα ξεφύγουμε? Δεν θα ξεφύγουμε ποτέ. Μάλιστα. Από αυτό το φαύλο κύκλο. Τέλος πάντων, όσον αφορά τα δικά μας, τώρα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε τις υποψηφιότητες
γιατί όπως σου είπα δεν μπορούσαν να καθυστερήσουν άλλο, του κυρίου Βεργίνη και της κυρίας Λιλής Καραβία. Που έδωσες εσύ, μας πήρες την είδηση μέσα από τα χέρια, παλεύουμε εμείς εδώ να βγάλουμε συνεντεύξεις και μίλησες εσένα, δηλαδή πραγματικά άξιος. Και είπε πολλά η κυρία Καραβία, η αλήθεια είναι. Το ζήτημα είναι, θα φτάσει στην πηγή να πιει νερό? Μπορεί, γιατί είναι και, θέλει και πολλούς για να κάνεις πλέον ψηφοδέλτιο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Θέλει δουλειά και θέλει και βοήθεια. Ο κύριος Βεργίνης έχει αρκετούς που τρέχουν για αυτόν. Ο κύριος Δρακονταϊδής το ίδιο. Ο κύριος Σκαλός είναι δήμαρχος. Όλο το μηχανισμό του Δήμου το χρησιμοποιεί προς τα εκεί. Η κυρία Καραβία, αν δεν βρει γρήγορα κάποιους να την υποστηρίξουν και να βγουν με κείμενα για να μας κάνει αισθητή την παρουσία της, δύσκολα το βλέπω. Εξαρτάται από αυτή, τέλος πάντων. Η ίδια πάντως λέει ότι είναι σε... Η ίδια πάντως σε συζητήσεις και σε ρεπορτάζ που κάνουμε λέει ότι είναι ικανοποιητική η στελέχωση του ψηφοδελτίου της. Δηλαδή είναι εκφράζει μια αισιοδοξία. Και εμένα αυτό μου λέει. Mm-hmm. Είναι αισιόδοξη και πιστεύω και εγώ ότι θα τα καταφέρει. Δεν είναι, έχει αρκετές γνωριμίες από ό,τι είδα η κυρία Καραβία και σημαντικές γνωριμίες που έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν και να γράψουν να υποστηρίξουν μια προεκλογική εκστρατεία. Ωστόσο σε όλους βλέπουμε μια γενική ανησυχία, ας πούμε, για το ποια κατεύθυνση θα πάρει η Λευκάδα. Ναι. Όπως είδε και ο κύριος Βεργίνης, είπε ρε παιδιά θα φέρουμε τόσο κόσμο στη Λευκάδα, μετά τι θα τον έκανουμε. Ναι. Ναι, και έχουμε αρχίσει τώρα, δεν ξέρω πάλι τι μας έχει πιάσει, με τη γέφυρα. Δεν είναι η σωστή θέση τώρα στη γέφυρα πάλι. Ναι. Δηλαδή... Υπάρχει ένας προβληματισμός με την έννοια, αυτό το είπε και ο κύριος Αραβανής εδώ, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όταν σχεδιάστηκε η γέφυρα ήταν αλλιώς η Λευκάδα, λένε κάποιοι. Βέβαια τώρα υποθέτω, γιατί δεν είμαστε, τώρα εμείς κάνουμε εικασίες, γιατί θα γίνουν υποθέτω συγκοινωνιακές μελέτες, δεν πάμε έτσι. Απλά το ζήτημα είναι ότι, εντάξει, κοίταξε να δεις Γιώργο, δεν είναι κακό να υπάρχουν αντανακλαστικά από την κοινωνία και από τον κόσμο που σκέφτεται και θέλει μια διαβούλευση και μια ζήμωση πάνω σε αυτό. Εγώ έχω την εντύπωση, Παναγιώτη, ότι όλοι αυτοί που βγαίνουν σήμερα και λένε για τη γέφυρα υπήρχαν, είχαν τις αντιρρήσεις τους. Απλά δεν πιστεύαν ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Τώρα που βλέπουν, ας πούμε, στο φως πάλι ότι κάτι γίνεται από αντανακλαστικά και από μεγάλο φόβο, ας πούμε, μην τη δουν εκεί έτοιμοι, έχουν βγει και λένε ρε παιδιά, να το ξανασυζητήσουμε, να πάει λίγο παρακάτω. Πάντα ήμουν υπέρ αυτής της άποψης, δηλαδή, γιατί είχαν γίνει κάποιες μελέτες mm-hmm. λόγω οικολογικής ευαισθησίας για να μην περάσει μέσω του αβλέμωνα. Αλλά τώρα, μήπως είναι λίγο αργά αυτή η συζήτηση, πάλι αυτή η κουβέντα. Μάλιστα. Αυτό φοβάμαι. Κοίτα, δηλαδή, πόσα χρόνια να πάμε πίσω με αυτή τη γέφυρα? Πόσα χρόνια θα πάμε πάλι πίσω, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Εμείς εδώ τώρα μπορεί να είμαστε πολύ ρομαντικοί, αλλά μιλώντας με την κυρία Αρβανίτη την προηγούμενη εβδομάδα, λέγαμε ότι ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση, αυτή η λέξη, και ένας κοινός προγραμματισμός για το πού πρέπει να πάει ο τόπος. Δηλαδή, ποιος θα αποφασίσει τι μεγάλα έργα θα γίνουν? Δεν πρέπει όλα αυτά να είναι ενταγμένα και στην τοπική κοινωνία και όλοι οι παραγωγικοί φορείς του τόπου να συναποφασίσουν τι έχει ανάγκη η Λευκάδα, παρά να λειτουργούμε με βάση τώρα είναι μια ευκαιρία, γιατί ο εκάστοτε βουλευτής πηγαίνει στο Υπουργείο και ζητάει μια χρηματοδότηση. Το έχεις πει, δηλαδή λειτουργούμε με το γεγονός ότι πάμε να κάνουμε τώρα ένα μεγάλο έργο, όπως είναι για παράδειγμα η Μαρίνα του Βλυχού, πολύ καλό. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι πως το αποχετευτικό μας σύστημα και το δίκτυο, εχθές ακούγαμε στην συνέντευξη τύπου ότι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να φτιαχτεί. Σε μια Λευκάδα που έχει πενταπλασιάσει τον πληθυσμό της, δηλαδή... Έρχονται και τα έργα των υποδομών για άλλη μια φορά, αλλά από την άλλη τι κάνεις? Χάνεις μια ευκαιρία χρηματοδοτική για ένα μεγάλο έργο όπως είναι η υποθαλάσσια και λες άστο για τα επόμενα 50 χρόνια αν γίνει, για να δω αν θα έχω νερό ή αποχέτευση. Κοίταξε να δεις, είναι στη μοίρα μας γραφτό, έτσι, είναι στη μοίρα μας γραφτό να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και πίσω από τις καταστάσεις. Αυτό συνέβηκε και σε άλλα μέρη. Δηλαδή σχεδιάζουμε και μας προσπερνάνε τα γεγονότα. Mm-hmm. Αυτό θα γίνεται πάντα. Έτσι. Πάντα.
εδώ στη Λευκάδα. Και όσο μου, αυτό που μου λες, για, πάμε για διαβούλευση, διαβούλευση πόσο καιρό και πόσα χρόνια. Αυτή τη στιγμή εν τω μεταξύ δεν έχει νόημα και κάποια διαβούλευση, κατά την άποψή μου, ναι. Γιατί η πορεία που έχει ο τόπος και η χώρα είναι προδιαγεγραμμένη από τις Βρυξέλλες. Δεν Μάλιστα. μπορούμε να κάνουμε πολλά. Εμείς μπορούμε να κάνουμε νόμους, να εναρμονιζόμαστε σε αυτά που λένε οι Βρυξέλλες. Αυτό είναι και το Natura. Αυτά είναι, αν θες, και τα πολεοδομικά σχέδια. Αυτές είναι και οι στρατηγικές επενδύσεις. Ό,τι μας λένε και όπου μας δίνουν χρήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι μας δώσανε χρήματα για τα νερά και τις αποχετεύσεις. Τα νερά και τις αποχετεύσεις πρώτα κοιτάξανε να φτιάξουν όλο το νομικό πλαίσιο για να τα περάσουν σε ιδιώτες. Μα μετά... είπε η κυβέρνηση ότι δεν ισχύει αυτό. Είπε ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, γιατί δεν κάνει ένα νόμο πριν να κλείσει η Βουλή και να πούνε ότι ρε παιδιά, εμείς εναρμονιζόμαστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Ναι. Όλα τα αφήσαμε για μετά τις εκλογές. Ακόμα και μια κατάθεση, μια τροπολογία πήγε να κάνει ο βουλευτής Λευκάδας για τα εκτός σχεδίου και αυτοί του είπανε μετά. Ναι. Όλα μετά. Όλα μετατίθονται για μετά. Δεν έχει πάει τίποτε πίσω. Απλά σου λέει μετά τις εκλογές, άντε γύρευαν, θα είμαστε και εμείς κυβέρνηση, θα είναι τριτοκομματική ή δικοματική, Τάξη. Θα τα περάσουμε όλα. Θα έχει φύγει και η μεγάλη μας έννοια. Να σου πω όμως και κάτι τώρα μεταξύ μας. Θα τα περάσουν όλα από τη στιγμή που τα έχεις υποθηκεύσει και όλα, γιατί πήγες σε ένα μνημόνιο, γιατί έχει περάσει η άποψη ότι πλέον είμαστε ελεύθεροι και ότι δεν έχουμε μνημόνιο από πάνω μας, δεν έχουμε την αυστηρή επιτροπία. Όμως έχουν παραχωρηθεί τα πάντα για 100 χρόνια. Που σημαίνει ότι η προσπάθεια εκμετάλλευσης από τους δανειστές του πλούτου, του φυσικού, του τόπου μας. Είναι σε εξέλιξη, ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν από πάνω θα σου λένε πες το παραμύθι ότι η Μαρίνα είναι εντάξει για σένα και θα λες η Μαρίνα είναι εντάξει για μένα. Ναι. Καταλάβες τι σου λέω. Δεν πρόκειται να έχεις δική σου συμμετοχή για το που θα πάει ο τόπος. Εσύ, εγώ και όλοι μας εδώ στη Λευκάδα θα είμαστε τα πιόνια. Θα γεμίζουμε το σκηνικό αυτό. Για να έρθουν εταιρείες οι οποίες... όπως offshore εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν αυτά τα πράγματα. Και η Natura ναι. θα χρησιμοποιηθεί κάποτε. Γιατί θα πούνε, κοιτάξτε, δείτε παιδιά, εδώ είναι Natura. Δεν θα αγκυροβολείται όπου να είναι. Μονάχα σε οργανωμένες μαρίνες. Θα γίνει αυτό. Καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα εργαλεία που βγάζουν τώρα στο τραπέζι και οι νόμοι, κάποτε θα έρθει ένα σχέδιο να τα δέσει όλα. Μην ανησυχείς, δεν τα κάνουν τυχαία. Αν ήταν να μην θέλανε να μας ενοχλήσουν, θα το βγάζανε καθόλου. Ή θα το βγάζανε και θα το βγάζανε γενικά και θα ίσχυε γενικά και για όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι από αυτά τα σχέδια Natura αφήσαν απ' έξω τις εξορίξεις των πετρελαίων, που είναι σοβαρό ζήτημα μέσα σε Natura, και αφήσαν απ' έξω τις ιδιοκαλλιέργειες και αυτές και τις μεγάλες μαρίνες. Ναι. Δεν είναι ναι. τυχαίο. Αυτά δεν τα ακουμπήσανε καθόλου. Είπανε κάντε ό,τι θέλετε από αυτά. Γιατί ναι. είπαμε ότι από πίσω αυτή η έκθεση, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που βλέπω εγώ στη Λευκάδα ότι γίνεται οικοδομές. Ναι. Αν κάποια στιγμή σταματήσουν οι οικοδομές ή σταματήσει να έχετε τουρισμός ή διαλύσουμε το μέρος, το φυσικό περιβάλλον, γιατί οικοδομούμε ή υπεροικοδομούμε. Τι θα γίνει τότε. Ναι, σωστά. Θα πεθάνουμε της πείνας. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Φτιάξτε, τι έχεις στον τουρισμό. Στον τουρισμό. Και μιλάμε για εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα, τους δίνει τώρα το δικαίωμα, όπως και στο Σκορπιό και με άλλες νομοθεσίες και με προοδευτικά διατάγματα, να ανεβάσουν το συντελεστή από το 0,3 στο 0,7. Σημαίνει το διπλάσιο να χτίζουν. Για να μπορέσει, δεν ξέρω. Ναι. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε αυτό να τα ανακλάει στα οικονομικά της χώρας, να γίνονται καλύτερα τα οικονομικά της. Ναι. Έτσι. Δεν μπορούν να γίνουν τα οικονομικά της, δεν γίνονται καλά. Το δημόσιο χρέος είναι εκεί, το ιδιωτικό χρέος είναι εκεί. Όπως μου είπε ο οικονομολόγος ο κύριος Βιλιάρδος,
πώς δεν γίνεται με τον τουρισμό, γιατί ουσιαστικά αυτά τα οποία παίρνεις, τα δίνεις σε ένα ακριβό προϊόν στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν παράγεις κάτι. Δεν μπορείς να γίνεις ανταγωνιστικός. Αυτά που εγώ που παίρνω, ας πούμε, και προμηθεύομαι, θα πάρω, ξέρω εγώ, γαρίδες Αργεντινής. Θα πάρω, δηλαδή έρχονται προϊόντα απ' έξω για να καλύψω τις ανάγκες στο εστιατόριο. Άρα σημαίνει ότι αυξάνω το ισοζύγιο. Μάλιστα. Να βάλω μία ανωτελεία τώρα εδώ, γιατί είχα και ένα ερώτημα χτες. Γιώργο, η Λευκάδα γίνεται ένας ακριβός προορισμός. Μου το έθεσε ένας ακροατής, ο οποίος μου το έστειλε το μήνυμα στο Live 24 πριν μερικές μέρες. Και το λέω, ακριβένει η Λευκάδα λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του τουρισμού, ή αυτή η ακρίβεια παρασένει τα πάντα? Διότι εδώ τώρα μεμονωμένα μου λένε ότι ένα νησί όπως είναι η Λευκάδα φτάνεις πλέον να χρειάζεσαι να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φας. Συγκεκριμένα μου έλεγε εδώ ένας ακροατής, μου γράφει, δηλαδή είδαμε τιμές, παράδειγμα, ένα φιλέτο κοτόπουλο 15 ευρώ. Ναι, και λίγο που τότε. Και λίγο που τότε. Λοιπόν, μάλιστα. Κοίταξε να δεις, ναι. Άκουσε να δεις τώρα. Τα εστιατόρια και τα μαγαζιά δεν μπορούν παρά να γίνουν ακριβά για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί ακριβένουν οι πρώτες ύλες και εντωμεταξύ απευθύνονται και σε τουρισμό ο οποίος δεν έχει την ίδια δυνατότητα με τον Έλληνα. Ναι. Και δηλαδή τα αμεροκάματα, τα ημερομίσθια των εργαζομένων πήγαν στο Θεό. Δεν έχετε κανένας να δουλέψει. Με αποτέλεσμα, λένε ότι το βασικό λένε για 900, λένε για 1200. Στην πραγματικότητα έχουμε ξεφύγει. Εγώ κανονίζω από 1500 μέχρι 2000 στους εργαζόμενους και δεν έχω. Μάλιστα. Δεν βρίσκω. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στον τουρισμό. Γιατί δεν Γιώργο, όμως, οι εργαζόμενοι? Γιατί λένε κάποιοι ότι είναι ένα περιβάλλον... γιατί εγώ καταλαβαίνω και βλέπω εισαγγελίες με ασφάλεια, με παροχή στο να μείνει κάποιος, αλλά από την άλλη γιατί δεν έρχονται? Δεν έρχονται, φίλε, γιατί καλομάθανε στην εποχή της πανδημίας. Των επιδομάτων. Πήραν τα επιδοματάκια τους, κάτσανε στο σπίτι τους, είδαν τι ωραία είναι να κάθεσαι και να παίρνεις λεφτά και σου λέει γιατί να πάω να δουλέψω τώρα. Και εντωμεταξύ συνεχίζουμε αυτή την πολιτική. Συνεχίζουμε και αν με ακούνε αυτοί οι φιλελεύθεροι πλέον, θέλουν να το πέσουν οι φιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι φιλελεύθεροι για μένα. Δεν μπορείς να πιάνεις και να δίνεις επιδόματα να μην μειώνεις το ΦΠΑ, να προτιμάς να μην μειώνεις το ΦΠΑ και να δίνεις επιδόματα. Να προτιμάς να μην μειώνεις τη φορολογία και να δίνεις, ξέρω εγώ, fuel pass. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Mm-hmm. Είναι μια ειδική περίπτωση η φιλελεύθερη της Λευκάδας ή της Ελλάδας, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σαν κόμμα. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είναι, δηλαδή και οι ίδιοι Νέα Δημοκράτες, εσείς κάτσε να αναλογιστούν, ας πούμε, αν λειτουργεί έτσι. Αν λειτουργεί, δεν έχουμε καταρχάς αστικό κράτος. Δεν έχουμε δημιουργήσει αστικό κράτος. Να δούμε πώς είναι η αστική δημοκρατία. Αυτοί εδώ τώρα, όπως όλοι δηλαδή, πανεβαίνουν πάνω, κοιτάνε να βολέψουμε. Βολέψω εσύ, βολέψω εγώ, να βολευτούμε εμείς και περνάνε 50.000 Έλληνες καλά, πάνω-πάνω, και κάτω οι υπόλοιποι υποφέρουν και κοιτάνε που θα βρουν λεφτά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και άντε με ρύθμιση εδώ, ρύθμιση στη ΔΕΗ, ρύθμιση από εδώ, ρύθμιση από εκεί. Και μάλιστα, ξέρω εγώ, είναι και άλλοι 100.000-150.000, 200.000 οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα, γιατί έχουν λεφτά και γυρίζουν, ας πούμε, και γεμίζουν τους τουριστικούς προορισμούς, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Και μας το παρουσιάζουν ότι να, εδώ γεμάτο, εκεί γεμάτο, αλλά καλά πάμε. Μάλιστα. Έτσι και από είναι. Πίσω γίνεται χαμός από κάτω. Σωστά. Σωστά. Από ό,τι μου γράφει εδώ ο Νίκος, ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή είναι ότι πλέον τα υπερτουριστικά μέρη γίνονται και αφιλόξενα για τους πολίτες που ζουν. Δηλαδή, ήδη έχουν ξεκινήσει τα μποτιλιαρίσματα και τα κυκλοφοριακά προβλήματα και στη Λευκάδα. Εντάξει, το Μεγανής είναι λίγο μια άλλη κατηγορία, θέλω να πω. Από εκεί και πέρα όμως. Ότι γίνεται και ο τόπος μας αφιλόξενος πλέον για τους κατοίκους. Ναι, δηλαδή θα δεινοπαθήσουν το καλοκαίρι. Η Λευκάδα έχει πρόβλημα και το χειμώνα. Φαντάσου το καλοκαίρι. Uh-huh. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί αυτό να μαζευτεί. Πώς μπορεί αυτό να μαζευτεί, δεν ξέρω. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι αν σταματήσεις, ας πούμε, και επίσης και περιορίσεις, ας πούμε, την οικοδομία αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα. Πέθανε η Λευκάδα.
ή τον τουρισμό. Δηλαδή φτιάχνουμε συνέχεια, φτιάχνουμε ένα τέρας που μεγαλώνει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και αυτό βέβαια αποβαίνει εις βάρος μας. Γιατί ας πούμε ανοίγουν καινούρια μαγαζιά, θα πάρουν ένα δημόσιο χώρο και θα νοικιάσουν ένα δημόσιο χώρο, θα το περιορίσουν από τους υπόλοιπους. Δεν θα έχει ο άλλος που να βάλει το αυτοκίνητο, θα γίνουν περισσότερα τα αυτοκίνητα. Φαντάζομαι τι θα γίνει ας πούμε με τη Μαρίνα στο Βλυχό. Όλη εκείνη η περιοχή ας πούμε να γίνει Μαρίνα, φαντάζομαι όλες οι... όλες οι πρωτές εξέδρες πέφτουν, ας πούμε, δεν έχουν καμία υποδομή πόσα αυτοκίνητα μαζεύονται εκεί στις πρωτές εξέδρες. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Δεν μπορείς να απαντήσεις εύκολα στο φίλο ακροατή. Δεν υπάρχει τρόπος. Απλά περιμένουμε, πάμε και όπου βγει είναι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανένας τις συνέπειες, ούτε μπορεί να το συγκρατήσει. Ό,τι και να κάνει, ας βάλει και... Εκτός αν βάλεις τα διόδια στη Λευκάδα και να πεις με ένα 6-500 αρκοπένια, αλλά και πάλι θα κατηγορηθείς ότι ρε παιδί μου μεροληπτής εις βάρος των πλουσίων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται σήμερα. Έχει πάρει το νησί άσχημη τροπή. Ναι. Και όχι μονάχα το νησί εδώ και άλλα νησιά βέβαια. Δεν είναι το... Ευτυχώς λίγο το Μεγανής δεν έχει λιτώσει ακόμα, αλλά από ό,τι βλέπω λίγα είναι τα ψωμιά και από εδώ. Εκτιμάς ότι κάποια στιγμή, εντάξει, η Λευκάδα νομίζω από ό,τι μου λένε όλοι είναι στο πίκ αυτή τη στιγμή, για τα επόμενα 10 χρόνια θα έχει αναπτυξιακή πορεία, αλλά θεωρείς ότι όλα είναι κύκλος και ότι μπορεί κάποια στιγμή η Λευκάδα να γυρίσει σε περιόδους όπου δεν είχαμε τουρισμό? Δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό πλέον, ειδικά με τους οδικούς άξονες? Ότι... Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Mm-hmm. Δεν πράγμα, θα κλατάρει παντού. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Απλά θα γίνεται χειρότερα και χειρότερα η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που βρίσκονται στη Λευκάδα. Ναι. Που βρίσκονται στο νησί. Γιατί θέλουμε άλλους οδικούς άξονες. Θέλουμε άλλες αποχετεύσεις παντού. Δεν έχουμε παντού βιολογικούς. Έτσι. Δεν έχει. Θα βρωμίσει ο τόπος. Θα χαλάσουμε τη φύση. Πώς το λένε. Δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ ότι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Με τον τρόπο που γίνεται αυτή η ανάπτυξη. Γιατί από πίσω δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτό. Υπάρχει το φαινόμενο που λέγεται, ξέρω, ο καπιταλισμός και δεν μπορεί να σταματήσει. Πρέπει συνέχεια να αναπτύσσεται. Δεν μπορεί να σταματήσει. Έχεις ένα ακίνητο. Σου προσφέρει κάποια χρήματα. Εάν δεν τα επενδύσεις, θα σου τα πάρει η εφορία. Οπότε προτιμάς να τα επενδύσεις για να τα παρουσιάσεις σαν έξοδα για να φτιάξεις κάτι άλλο. Και όταν φτιάχνεις συνέχεια, είσαι στη διαδικασία για να φτιάχνεις. Ναι, ναι, μάλιστα. Δεν υπάρχει φρένο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, είναι λίγο δυσίωνο αυτό για το φιλονίκο. Αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, καταλαβαίνω, εγώ δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή αν ο κόσμος μας ακούει και γενικότερα αν η κοινωνία η ελληνική μπορεί να τα αντιληφθεί όλα αυτά ή έχει και την κρίση να τα αντιληφθεί όλα αυτά τα οποία μιλάμε. Όχι, δεν έχει η κοινωνία, δεν έχει πλέον, δεν ξέρω, θα μας δείξει τις εκλογές, έτσι, βασικά τι θα γίνει. Όσες εκλογές, επειδή για μένα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα συμβεί στις εκλογές, αλλά δεν βλέπω να έχει αντιληφθεί η κοινωνία σε τι κίνδυνο και σε τι μέρες ζει. Ναι. Εκεί με το Survivor, εκεί με αυτά, θα τα βομβαρδίζουν, θα τα πλακώνουν από εδώ, θα τα πλακώνουν με τα χρέη. Μετά θα το πούνε ότι... Δεν ξέρει που βρίσκεται ο άλλος. Δεν έχει χρόνο να κάτσει να σκεφτεί τι γίνεται. Mm-hmm, mm-hmm. Εμείς θεωρώ εμάς δηλαδή που ασχολούμαστε και με τα κοινά ότι έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Να μπορούμε πολυτέλεια. Τρόπος του λέγει. Αν και εσύ βιοπορίζεσαι από αυτό και γι' αυτό σε λυπάμαι. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα. Εκεί τώρα με τις εκλογές δεν ξέρω τι κάνεις και εσύ. Εμείς προσπαθούμε λίγο να μεταφέρουμε, να βάζουμε την ατζέντα όσο μπορούμε. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι πως τα προβλήματα της καθημερινότητας και των ευκαιριών στο νησί πρέπει να υπάρχουν. Και προσπαθούμε λίγο μέσα από αυτή την κουβέντα που κάνουμε, φίλε Γιώργο, να προβληματίζουμε λίγο τον κόσμο, να βλέπουμε λίγο παραπέρα. Θα ετοιμάσουμε ένα ερωτηματολόγιο να τους το στείλουμε και αν θέλουν να απαντήσουν έχει καλώς, γιατί και στο προηγούμενο τις προηγούμενες εκλογές κάνα δύο ανταποκριθήκαν, δεν ανταποκριθήκε κανένας, γιατί σου λέει καλά και ποιος σας είπε με ρωτάς και
Εγώ θα σου δώσω σε ένα λογαριασμό τι θα κάνω. Μου γράφει εδώ αφού δεν έχει άλλη... σωστή τοποθέτηση. Δεν έχει άλλη επιλογή η κοινωνία. Έχεις δίκιο. Θα με βγάλει. Έχεις δίκιο. Θέλω... Με ρωτάει εδώ ο Λάμπρος. Έχει πάρει κανείς χαμπάρι ότι η Λευκάδα ως προορισμός δυσφημείται τα τελευταία χρόνια. Σημαντική επισήμανση αυτή. Είναι μια πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεις ή και το ψάξεις πολλές φορές αυτός ο υπερκορεσμός, το γεγονός ότι κάποιος θα έρθει και δεν θα περάσει καλά γιατί θα στριμωχτεί, θα ταλαιπωρηθεί στους δρόμους, θα υπάρξουν κάποιοι που θα εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Μα δυσφημεί, Γιώργο, είναι αλήθεια. Εντάξει. Είναι, γίνεται, κοίταξε να δεις τώρα, επειδή έχουν πέσει στη μέση και πολλά τουριστικά γραφεία και τα λοιπά, δεν θεωρώ ότι δυσφημείται ο τόπος. Μάλιστα. Ο τόπος μάλλον διαφημίζεται ακόμα. Γι' αυτό, γι' αυτό και δεν μπορεί κανένας να βρει δωμάτιο και έρχονται ας πούμε στο νοσοκομείο οι άνθρωποι να δουλέψουν στο νοσοκομείο νοσοκόμοι. Δεν πρέπει να νοικιάσουν σπίτι για όλο τον χρόνο. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Ότι έχει μια προοπτική Λευκάδα ακόμα. Δεν έχει χαλάσει. Το ότι θα τη χαλάσουμε, ναι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που... Μάλιστα. Απλά είναι ανυπόφορη η ζωή των ανθρώπων των οποίων μένουν συνέχεια εδώ. Ο άλλος που έρχεται για 5 μέρες και για 10 μέρες, ναι, μπορεί να τελεπορθεί, αλλά δεν του μένει αυτό. Του μένουν οι διακοπές στο πίσω μέρος του μυαλού του. Μάλιστα. Όταν φεύγει από εδώ. Και τουλάχιστον έχουμε θάλασσες και παραλίες ακόμα καθαρές. Έχουμε. Έτσι. Δηλαδή τώρα να μην με ψημιρούμε και τελείως. Απλά λέμε να γίνει μια κάποια προσπάθεια για να μην χτίζονται με καθήρια, να μην γίνονται μεγάλοι όγκοι κτηρίων, για να μην χαλάει πολύ το περιβάλλον, όσο μπορούμε να το διαφυλάξουμε. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται μέσω της νατούρας, ναι. Αλλά φτάνει να υπάρχει ένα σχέδιο με την νατούρα και όχι να γίνεται εργαλείο. Μάλιστα. Σε βάρος κάποιων ας πούμε, κοινωνικών ομάδων. Φίλε Γιώργο, βάζουμε άνω τελεία, εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε. Έλα, ξεκινάνε σε ένα μήνα και λιγότερο έχουμε εκλογές. Για να δούμε τώρα. Και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε λίγο να έτσι θέσουμε τα διλήμματα. Ναι, αλλά θέλω και προβλέψεις εγώ. Για πες, να κλείσουμε προβλέψεις. Πάμε, παίρνεις ρίσκο. Πάμε. Θα ρισκάρεις. Έλα, πάμε. Να το πούμε, περίμενε. Να κάνουμε τώρα μία πρόβλεψη και να κάνουμε και στη συνέχεια άλλη με νέα δεδομένα. Θα σηκώσουμε θύελα, ξέρεις. Εντάξει, μια δική σου άποψη θα πεις. Θα μοιραστούμε μια άποψη. Δηλαδή, ποια είναι η δική σου εκτίμηση? Ναι. Γύρω στο 39-40% είναι η Νέα Δημοκρατία. Στη Λευκάδα ή γενικότερα μιλάς? Στη Λευκάδα. 49% είναι η Δημοκρατία, λες, ναι. Όχι, 49, ρε φίλε, εντάξει. Το τερμάτισες, 38 με 40, λέω. Μάλιστα. Οκ, 38 με 40, ωραία. 45 μάλιστα. Είχε πάρει, να σου πω, τις προηγούμενες εκλογές, έτσι. Μάλιστα. Mm-hmm. Έτσι. Ναι, ωραία. Τόσο λες για Νέα Δημοκρατία. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. 28 με 30. 28 με 30. Ναι. Ωραία. ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα πιάσει το 10. Στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα. Δύσκολα το 10. Εδώ εγώ μου μεταφέρουν ότι θα πάει παραπάνω από το εκλογικό ποσοστό που θα πάρει. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει βεβαίως, αλλά ναι. Οκ, okay, ναι, ναι. Και μετά τα υπόλοιπα κόμματα. Θες να τα πεις? Ναι. Πούμε και λίγο, ας πούμε βλέπω το Βαρουφάκι κάνα πεντάρι. Πεντάρι το Βαρουφάκι, μάλιστα. Οκ, okay. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση αυτή. Κάνα τεσσάρι το Βελόπουλο. Στη Λευκάδα. Μάλιστα. Και το Κουκουέ. Το Κουκουέ θα παίξει από 5 έως 7. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, κράτα τα αυτά. Τα σημειώνω. Εγώ τα σημειώνω. Για να δούμε. Θα τολμήσεις να μου πει, ναι, άρα λοιπόν υποθέτω εκτιμάς πως με τα ως τώρα δεδομένα έχει το προβάδισμα ο κύριος Καβαδάς στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, γιατί έχει και προσωπικούς ψήφους. Μάλιστα. Ο κύριος Καβαδάς είναι, πώς το λένε, έχει
Και πέραν από του ψηφοδελτίου. Θεωρώ επιλογή. Θες να βάλω τίτλο «Ο Γιώργος Γαβρίλης σχολιάζει την επικαιρότητα αύριο» ή «Ο Γιώργος Γαβρίλης προβλέπει το εκλογικό αποτέλεσμα στη Λευκάδα» για να το κάνω πουλιστερό το θέμα. Σου είπα θα έχει πει, έλα. Εντάξει, μια εκτίμηση κάνουμε ρε παιδί μου. Δηλαδή εντάξει, οκ. Ναι. Okay, μια δική σου τάση μεταφέρουμε. Δεν πιστεύω να βγει και δελτίο τύπου. Και δεν είναι, και δεν είναι πανελλαδική αυτή, έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, και όχι τίποτα άλλο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σε κατηγορήσει και κάποιος ότι είσαι προσκύμενος και στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, δε... Όχι, δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το λες με μια αντικειμενική κρίση. Ναι. Ρε παιδάκι μου, μεταφέρεις μια τάση που εισπράττεις. Δεν λέμε κάτι προβοκατόρικα. Μάλιστα. Όχι, όχι, ούτε και δημιουργώ τάση, έτσι. Όχι, δεν δημιουργώ φυσικά. Τάση, λέω για εκτίμηση. Ωραία, ωραία. Μπορεί να με διαψεύσει. Άσε να δούμε, ας το κάνουμε ρε παιδί μου, βάζουμε ένα στοίχημα δικό μας εγώ και εσύ, να κλέμε μια δική μας εκτίμηση, να δούμε αν θα πέσεις μέσα. Για να σε έχουμε την επόμενη μέρα, α, έπεσες έξω ή βγήκες. Εντάξει, δεν θα δημιουργήσουμε και πολιτική κρίση. Φίλε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Έγινε, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα στους ακροατές σου. Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη με πολύ...